Λέει έσκος και αποτρόπαια επίθεση κατά Τσίλου και η ίδια εφημερίδα μας έχουν στήσει παντού, από παντού, όργια. Μας έχουν στήσει και έχει πρωτοσέλιδο τον ίδιο διευθυντή. Πριν από ένα διάστημα. Πριν από λίγες μέρες. Δεν θα μιλήσω πάλι για τα ίδια. Ακούστε να αλλά δείτε. Αλλά κι εσείς έχετε υποστεί. Εννοείται. Με τις βόμβες δεν και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Εγώ σκέφτομαι καταρχήν να καταδικάσουμε το γεγονός, πέρα όμως από την καταδίκη, να πούμε και, στον άνθρωπο διαιτητή. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επανέλθει, να είναι γρήγορη η ανάρρωσή του και με τι ψυχολογία θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και οι άλλοι οι διαιτητές όμως με την ψυχολογία εννοείται, θα πάνε. Μα έτσι. Τώρα έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν αποχή. Και το μόνο που τους απασχολούν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, όπως αυτά καταδικάσαμε και είπαμε ότι αυτή είναι η αφορμή για αυτά που συμβαίνουν εδώ, την προηγούμενη φορά πριν 10 μέρες, είναι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Κύριε Κωνσταντινέ, θα πάμε στο ρεπορτάζ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι εκεί και θα μας πει για το τι ακριβώς γίνεται. Δίνει το ρεπορτάζ από χθες. Κοντά του είναι και ο κύριος Γιώργος Λιόλιος, πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων στην Λάρισα, και ο Αργύρης Κρύμπας, πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής επίσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, για να μας δώσουν την εικόνα από εκεί. Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Προέχει το ρεπορτάζ, η υγεία του ανθρώπου, τι γίνεται, ποιες είναι οι αντιδράσεις και να ακούσουμε και τα σχόλια των καλεσμένων σου. Καλημέρα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου σε λίγο αναμένεται ο Θανάσης Τζίλος να πάρει εξιτήριο. Αυτό τουλάχιστον μας ενημέρωσαν πριν από λίγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Χτες, μάλιστα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και είχε την ευκαιρία, όπως είχαν πει και λίγο νωρίτερα, να συζητήσει με τον Θανάση τον Τζίλο. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τον αστυνομικό διευθυντή για να ενημερωθεί σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αυτό όμως που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση η οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του είχε δεχτεί και αυτός επιθέσεις στο αυτοκίνητό του. 25 φορές δηλαδή του προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό του στα λάστιχα, αλλά και πριν από ένα μήνα του είχαν σπάσει το μπαμπρίζ του αυτοκίνητου με ένα σφυρί, το οποίο βρέθηκε στο αυτοκίνητο και έχει παραδοθεί στην ασφάλεια της που έχει αναλάβει την υπόθεση. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στους καλεσμένους, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και παρατηρητή της Super Link, τον κύριο Γιώργο Λιόλιο, να μας δώσει ακριβώς το στίγμα. Νομίζω ότι καταδικαστέα όλα αυτά, το ζητούμενο είναι πότε θα σταματήσουν. Συγκλονισμένοι από το γεγονός αυτό της άνανδρης επίθεσης εναντίον του μέλους μας και εκλεκτού συναδέλφου Θανάση Τζίλου, ως Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας αλλά και ως συνάδελφοι διαιτητές, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες και πράξεις, πράξεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για την πόλη μας αλλά και για τον νομό μας. Σύσσωμη η διαιτητική οικογένεια, του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και επάνωδο στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα, τον είδατε πριν από λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Επισκεφτήκαμε στο δωμάτιό του τον κύριο Τζίλο, ο οποίος έχει συνέλθει από το αρχικό σοκ, ετοιμάζεται να πάρει το εξιτήριο. Σας είπε κάτι παραπάνω, κύριε Λιόλιο? Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόλαβε, σας είπε πώς έγινε το περιστατικό, αν του είπανε κάτι? Ναι, επειδή είμαστε από χθες εδώ, είμαστε μέχρι αργά το βράδυ, ήμασταν στο πλευρό του. Όταν συνήλθε από το αρχικό σοκ, μας είπε ότι δεν μίλησε, βέβαια δεν του μίλησε κάποιος. Είδε τρεις κουκουλοφόρους την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του 9 η ώρα το πρωί κάτω από το σπίτι του για να φύγει για τη δουλειά του. Είδε τρεις κουκουλοφόρους να κινούνται προς το μέρος του. Ενστικτοδός έκλεισε τις ασφάλειες του αυτοκινήτου, αλλά ένας εκ των τριών είχε ένα σφυρί στο χέρι, το έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου, το παράθυρο μάλλον της πόρτας, άνοιξε την πόρτα, τον σύρανε έξω. Αυτό που έκανε ο ίδιος ήταν να βάλει τα χέρια στο κεφάλι και να προσπαθήσει να φυλάξει το κεφάλι του πιο πολύ, και πεσμένος κάτω το καταφέρανε χτυπήματα στο κεφάλι, τόσο στο κεφάλι όσο και στα άκρα. Έχει κάποιους τραυματισμούς στο κεφάλι και στο πόδι, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό, κάτι το πολύ σοβαρό. Κύριε Λιόλιο, καταδικάζουμε, όλοι καταδικάζουμε. Το ψυχολογικό
Έχει το, ο άνθρωπος πραγματικά τώρα ήταν μαφιόζικη η επίθεση αυτή, οργανωμένη, σχεδιασμένη και μπορεί να ήταν και χειρότερη η εξέλιξη. Το θέμα είναι ότι πέρα από τις καταδίκες, τελικά τι φταίει και τι πρέπει να γίνει για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μιλάμε, ακούμε από χθες εγκληματικές οργανώσεις, παράγκες, μαφιόζικα χτυπήματα και... Είναι το ίδιο έργο. Και ναι, μεν μπορεί στη Λάρισα να είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πρωτόγνωρο, αλλά έχουμε άλλα περιστατικά στο παρελθόν και ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα. Είναι πάνω από 30 περιστατικά, τα οποία είναι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια και δεν υπάρχει μία σύλληψη, ένας ηθικός αυτούργος που προκειμένου να δούμε ποιος τελικά έχει φτάσει σε αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα της πολιτείας που πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις και τελικά να δοθεί τέλος σε όλα αυτά που μας ταλανίζουν τόσα χρόνια, όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό μας. Θα αναλάβετε κι εσείς κάποιες πρωτοβουλίες με τους διαιτητές, θα κάνετε κάποιες κινήσεις κι εσείς, ώστε να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση? Ήδη εμείς εδώ, σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, αποφασίσαμε την αναβολή των πρωταθλημάτων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Ένωσής μας ως ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας και ως ένα μέτρο πίεσης προς την πολιτεία. Τελικά τι φταίει, είναι τόσο άρρωστο το ποδόσφαιρο? Δηλαδή οι παράγοντες αντί να το δουν ως ένα θέαμα που μπορεί να φέρει και οικονομικά αποτελέσματα και έγκλη, το βλέπουν περισσότερο ως ένα παιχνίδι νίκης και εξουσίας και μέσα σε αυτή την ιστορία εντάσσονται εγκληματικές οργανώσεις, στημένα παιχνίδια, εκβιασμοί και τέτοιου είδους επιθέσεις. Δεν γνωρίζω πάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω πάνω σε τέτοια θέματα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι αυτό που όλοι μας παρακολουθούμε, που όλοι μας βλέπουμε. Τώρα, τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προέρχονται και ποιες είναι οι αφορμές και οι αιτίες αυτών των συμπεριφορών. Ηθικοί αυτούργοι υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι που υποκινούν όλα αυτά, ανεξάρτητα αν είναι και μέσα στο σχεδιασμό το συγκεκριμένο. Είναι οι συμπεριφορές των παραγόντων. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς ακριβώς αυτό. Δεν είναι θέμα αρχών, είναι θέμα πολιτείας. Να δώσουμε το λόγο και στον. Να ακούσουμε τα σχόλια και μετά, κύριε Κωνσταντινέ, θα τα πούμε. Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Γκρίμπα. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Αργύρη. Εμείς σαν ΕΠΣ Λάρισας και σαν Σωματεία του Νομού Λάρισας καταδικάζουμε το πρωτοφανές γεγονός. Εννοείται ότι δεν είναι τραγικό αυτό που έγινε. Και σε αυτό που λέτε τι φταίει, εγώ πιστεύω φταίει η κοινοτροπία μας. Όλων των παραγόντων και των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αναβάλαμε τα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, δεν γίνεται ούτε παιδικά ούτε το παραμικρό παιχνίδι. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον κύριο Τζίλο και επιστροφή στη θέση του όσο το γρηγορότερο δυνατόν γίνεται. Τώρα, επειδή είστε εσείς ένας άνθρωπος που υπηρετείτε το ποδόσφαιρο, τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, συμβαίνουν αυτά στο τεχνικό ποδόσφαιρο και επειδή ασχολείστε και με τα μικρά τα παιδιά, από εκεί που ξεκινάει η νοοτροπία, όπως είπατε. Δεν συμβαίνουν τόσο επεισόδια, αλλά το παραμικρό όλοι ρίχνουμε στο διαιτητή το φταίξιμο ή το. Ό,τι δεν πάει καλά είναι υπεύθυνο του διαιτητή. Αυτό από τα μικρά τμήματα ξεκινάει μέχρι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, δυστυχώς. Να αλλάξουμε νοοτροπία στα παιδιά μας και εμείς και στα παιδιά και στους παράγοντες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μόνο η νοοτροπία πιστεύω να αλλάξει θα γίνει κάτι. Μάλιστα. Αλλά... Βαγγέλη, να κάνει και κάποιες ερωτήσεις ο κ. Κωνσταντινέας που θέλει. Καταρχήν, καλησπέρα σας και στον συνάδελφο, τον πρώην συνάδελφο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ένωση ή ο σύνδεσμος εκεί πάνω έχει νομική κάλυψη για το διαιτητή. Εκτός από την καταδίκη του γεγονότος, αν είχε νομική κάλυψη η Ένωση, πρόσφερε στο διαιτητή η Ένωσή του ή ο σύνδεσμός του, αν λειτουργεί εκεί. Πέρα από τις καταδίκες που κάνανε. Ο κύριος Μπουχαριώτης ήρθε άμεσα στο νοσοκομείο να δει τον κύριο Τζίλο και κάλυψε νομικά και με δικηγόρο ήρθε και να καλύψουν ό,τι χρειαστεί ή να κάνουν μηνύσεις. Να κινηθούν νομικά σε ό,τι χρειαστεί. Γιατί ακούμε από τον τύπο ότι υπάρχει άλλος δικηγόρος, γι' αυτό σας ρωτάω. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, νομίζω, επειδή είναι πληροφορία, να το επιβεβαιώσουμε. Υπάρχει αυτό. Ο κύριος Κούγιας. Αυτό δεν το ξέρω αν υπάρχει άλλος δικηγόρος, αλλά. Αυτό δεν το ξέρω. Α, ωραία. Αυτό... Και θα ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί να προσφέρει και τις νομικές του. Α, μπορεί, μπορεί και μπράβο. Να μην είναι επίσημα. Μπορεί να είναι. Μπορεί να θέλει να βοηθήσει ο κ. Κούγιας. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Μπορώ να ρωτήσω και κάτι τον συνάδελφο, τον διαιτητή. Η ΕΠΣ έχει νομικό σύμβουλο.
Το συνάδελφο, το διαιτή που είναι και παρατηρητής διαιτησίας ΑΕθνικής. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφε, εδώ αγαπητός κύριος Παναγόπουλος σας ρώτησε από πού προέρχονται οι ηθικοί αυτούργοι. Είσαστε διαιτητής, είσαστε παρατηρητής διαιτησίας, τα λέμε τόσα χρόνια και μιλάω σαν πρώην διαιτητής. Δεν γνωρίζουμε να καταδικάσουμε τους παράγοντες και πρέπει εμείς οι διαιτητές να βγούμε να καταδικάσουμε τους ηθικούς αυτούργους. Ο κύριος Τσίρος ήταν πρωτοσέλιδο 8 μέρες. Δεν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι για αυτούς που γράφανε και τις δηλώσεις παραγόντων που έφερε αυτό το παλικάρι σε αυτή την κατάσταση. Δεν το γνωρίζατε? Σίγουρα όλες αυτές οι δημοσιεύσεις, όλο αυτό το διάστημα... Και οι δηλώσεις των παραγόντων. Στα site και τα λοιπά, σίγουρα κάποιοι... Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι με το χέρι στην καρδιά και σαν πρώην συνάδελφος. Εάν εμείς δεν καταδικάζουμε τα γεγονότα και δεν παίρνουμε θέση οι πρώην διαιτητές, σκεφτείτε τι πεδίο ανοιχτό έχουμε για τους παράγοντες που φέρνουν διαιτητές μέσα στα κρεβάτια των νοσοκομείων. Πρέπει να μπαίνετε μπροστά. Εγώ δεν είμαι στο χώρο. Εσείς είσαστε στο χώρο. Και θα πρέπει να καταδικάζετε τα γεγονότα. Μάλιστα. Με όλη την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να σας αποδεσμεύσουμε. Κύριε Κωνσταντινέα, ναι, ναι, σας ακούμε. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Λιόλιο? Ναι, ναι, σίγουρα καταδικάζουμε, σίγουρα καταδικάζουμε όλα τα γεγονότα. Και ο Πέτρος είναι αυτός που βίωσε μια τέτοια κατάσταση πριν χρόνια. Το θυμάται πολύ καλά. Σίγουρα τέτοια γεγονότα είναι καταδικαστέα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, σαν διαιτητές, δεν μπορούμε πέραν των συγκεκριμένων να καταδικάσουμε κάποιους παράγοντες ή κάποιο οτιδήποτε. Εγώ θέλω στο Βαγγέλη. Θέλω μια ερώτηση στο Βαγγέλη να κάνω. Βαγγέλη, είπες πριν όταν ξεκίνησε η σύνδεση ότι ο πατέρας του διαιτητή είχε καταγγείλει ότι είχε δεχθεί κάποιες επιθέσεις πάνω από 25 φορές. Γνωρίζεις αν αυτό το είχε καταγγείλει, αν το γνωρίζουν οι καλεσμένοι σου να μας το πούνε? Γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι 25 φορές. Και μάλιστα ακούσαμε και για ένα σφυρί το οποίο ταιριάζει με την επίθεση που είχαμε χθες απέναντι στον διαιτητή. Ξέρουμε αν είχε καταγγείλει ο πατέρας αυτές τις επιθέσεις που είχε? Βεβαίως, βεβαίως. Τις είχε καταγγείλει. Αυτό λένε, ότι τις είχε καταγγείλει από τότε που έγιναν οι καταθέσεις. Το ήξερε και η ασφάλεια, ήταν ενημερωμένη, όπως και το σφυρί. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά διερευνώνται από την πλευρά της αστυνομίας. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που... Ο πατέρας του είχε δεχτεί επιθέσεις, όχι ο ίδιος ενδεχομένως. Εντάξει, προφανώς ήταν πίεση για τον γιο, έτσι. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι από το ρεπορτάζ ή οι καλεσμένοι σου θέλουν να σχολιάσουν κάτι. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις και την έρευνα από την αστυνομία. Ήδη και ο κύριος Βασιλιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, σε σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Κωνσταντινέας, έχει διαβιβάσει στη δικαιοσύνη τα δημοσιεύματα, τις δηλώσεις και όλα αυτά. Θα δούμε από εδώ και πέρα θα προκύψει. Όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξη Κουγιά. Και εγώ διάβασα το ότι αναλαμβάνει δικηγόρος, όμως θα μας πει ο ίδιος ποιος είναι ο ρόλος, για να μην υπάρχουν παρεμηνίες. Κύριε Κουγιά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε αναλάβει την νομική κάλυψη του κυρίου Τζίλου. Ποιο είναι το... για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, είμαι ιδιοκτήτης ΣΕΛ. Άρα υπάρχει πασίλευμα αυτό. Όχι, όχι, κάντε λάθος. Μάλιστα. Για πείτε μας. Γιατί αυτό ακούγεται και πείτε μας, ξεκαθαρίστε το μας. Ναι. Είμαστε ότι να είναι δικηγόρος. Ναι. Το επάγγελμά μου είναι δικηγόρος, δεν είναι ιδιοκτήτης ομάδος. Ναι. Και εγώ το λέω, δεν είμαι ούτε πρόεδρος της ομάδας μου, γιατί το απαγορεύει ο κώδικας, τον δικηγόρο. Να είμαι εκτελεστικός πρόεδρος. Μπορώ να είμαι μόνο διακοσμητικός πρόεδρος. Ιδιοκτήτης όμως μπορεί να είναι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είστε δικηγόρος του κύριου Τζίλου? Βέβαια. Ναι. Είμαι ο πρώτος που πήγε εκεί. Κατόπιν προσκλήσεως τον είδα, μίλησα μαζί του και του είπα ότι εφόσον χρειαστεί της, και ο ίδιος μου είπε ότι εφόσον χρειαστεί της, τη βοήθειά μου θα είμαι δίπλα του. Νομίζω ότι δεν τον υποτιμάει η παρουσία μου ως δικηγόρο. Όχι, καμία περίπτωση. Απλώς επειδή μπαίνει από κάποιους στο θέμα ότι επειδή εμπλέκεστε στα ποδοσφαιρικά και είστε μεγαλομέτωχος στη Λάρισα με έναν διαιτητή. Νομίζω αυτό. Είμαστε οι διαιτητές. Ιδανικά είναι μέλη της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Χωρίς διαιτητές δεν διοργάνωται μια ποδοσφαιρική γιορτή, ούτε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Ούτε χωρίς όμως προέδρους και ιδιοκτήτες ομάδων, χωρίς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Κάποιος πρέπει να πληρώνει
για να υπάρχουν ποδοσφαιριστές, κάποιος πρέπει να πληρώνει τους διαιτητές που έρχονται να διαιτητεύσουν, κάποιος πρέπει να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας. Από εκεί πέρα οι διαιτητές κάνουν άλλα πράγματα και άλλα κάνουν παράγοντες. Το κακό τα τελευταία χρόνια, από το 96 και μετά, είναι ότι κάποιοι διαιτητές και παράγοντες κακοποιήσαν την κυριολεξία, αποφάσισαν αντί να υπάρχει μια ανεξαρτησία στις κινήσεις τους, αλλά και οι δύο οι πλευρές να συντείνουν στην διοργάνωση και στην πραγματικά λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής γιορτής, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ουσιαστικά για διαφορετικούς λόγους άλλοι, οι διαιτητές βέβαια, άλλοι διαιτητές για να εξελιχθούν, άλλοι διαιτητές για να γίνουν πλούσιοι, άλλοι διαιτητές για να εξελιχθούν και για να γίνουν πλούσιοι και άλλοι παράγοντες για να καταφέρουν να επιτύχουν στους στόχους τους οποίους έχει κάθε ομάδα. Διαφορετικούς στόχους έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ. Διαφορετικούς στόχους έχουν οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται να εμποδοστούν και διαφορετικούς στόχους κάποιες ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη. Η διαφορά ποια είναι? Από το 1996 και μετά, ο νοσηρός νους ενός ανθρώπου, του Θωμά Μητρόπουλου, σκέφτηκε. Κύριε Κουγιά, το έχετε πει αυτό πάλι. Εγώ το ακούω. Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει αυτές τις καταγγελίες. Δηλαδή υπάρχει κάποια απόφαση? Γίνονται δύο παράλληλες δίκες. Mm-hmm. Γίνεται μια δίκη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Η οποία βασίστηκε στις ενέργειες μιας εισαγγελέως της κυρίας Παπανδρέου. Μάλιστα. Τις οποίες ενέργειες. Κρατάνε πολλά χρόνια όμως. Ή ένα μεγάλο γιατί χρονικό διάστημα, κύριε Κουγιά. Δεν ξέρω. Διορθώστε με, ξέρετε καλύτερα. Είναι μια κατάσταση την οποία ακούμε για υποθέσεις που πάνε στη δικαιοσύνη, καθυστερούν. Συνήθως με ακούτε στα θέματα τα νομικά. Μια υπόθεση που έχει 100 κατηγορουμένους. Είναι μεγάλη δικογραφία. Να καταλάβετε ότι συνταξιοδοτήθηκε ο ανακριτής, ο οποίος έκανε την ανάκριση, ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο κ. Καλόφωνος. Δηλαδή πέρασαν 3-4 χρόνια, η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2012 και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το 2015. Από τότε μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση που κράτησε, η δίκη κράτησε ένα χρόνο. Μετά για να καθοργαθεί μια απόφαση τέτοιου επίπεδου, μιλάμε για χιλιάδες σελίδες. Μιλάμε για 39.000 σελίδες τηλεφωνικές υποκλοπές. Ναι, κύριε Κουγιά, αυτό είναι μια υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα η πολιτεία, οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες, οι ομάδες, τι κάνουν για να περιφρουρήσουν? Ακούστε, καταδικάστηκαν οι πρωταγωνιστές. Η υπόθεση ρίχνει σε δεύτερο βαθμό. Το κακό είναι ότι και αυτοί που καταδικάστηκαν οι διαιτητές. Και αυτοί που καταδικάστηκαν οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που καταδικάστηκαν οι παράγοντες, πολλοί ήταν και υπάλληλοι της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, ή πέρασαν από εκεί σαν αξιωματούχοι, συνεχίζουν να είναι στο ποδόσφαιρο, όχι στο προσκήνιο, αλλά ουσιαστικά στο παρασκήνιο. Δηλαδή, με ακούτε εμένα που λέω για το όνομα του Θωμά Μητρόπουλου. Και ο Θωμά Μητρόπουλο και ένα Γιάννη Παπαδόπουλο που ήταν πρώην υπάλληλο της ΕΠΟ, είναι ο γνωστό υπάλληλο της ΕΠΟ με Καγέν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το περιβάλλον του. Συνεχίζουν να είναι στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα, κύριε Κουγιά, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι αυτή η υπόθεση. Άρα το πρόβλημα είναι αυτοί οι παράγοντες μόνο. Δηλαδή, αυτή είναι το λένε, έχω εδώ τους ελευθεριατές. Δεν ξέρουν οι παράγοντες, φοβούνται να καταγγείλουν τι φταίει. Δεν μπορεί να γίνει μια αυτορύθμιση από τους παράγοντες που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν. Τι κάνει η πολιτεία? Δυστυχώς, ενώ υπήρξε μια προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί να απομακρυνθούν από το ποδόσφαιρο, στην προσπάθεια που έγινε να φύγει η προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ, που ήταν πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια, είναι η νέα διοίκηση γραμμένου, αναγκάστηκαν αυτοί οι νέοι, οι οποίοι πραγματικά ορισμένοι από αυτούς θέλουν να εξηγιάνουν το ποδόσφαιρο, άλλοι από αυτούς θέλουν να γίνουν χαλίδιδες τέλη του ΧΑΕΣΥ, να συνεργαστούν αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, εσείς εστιάζετε το πρόβλημα στην ηγεσία της ΕΠΟ και πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τους διαιτητές? Ποιο είναι το πρόβλημα, για να το πούμε ξεκάθαρα να καταλάβουμε όλοι, εσείς πού εστιάζετε το πρόβλημα? Το πρόβλημα εστιάζεται στο εξής. Η ηγεσία της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο το διοικεί η FIFA με μια επιτροπή. Ο κύριος Γραμμένος συνεργάζεται με αυτούς ιδανικά, αλλά δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ούτε στο επίπεδο των διαιτητών, ούτε σε επίπεδο κορυφής. Οι διαιτητές όμως, οι οποίοι προάγονται από τις μικρότερες κατηγορίες, από την τετάρτη τεχνική επάνωση στην τρίτη, από την τρίτη στη δεύτερη και από την τέταρτη στην πράξη, ελέγχονται από τους παράγοντες. Άρα είναι και θέμα παραγόντων είναι, για το πώς υπάρχει αυτή η πολεμική ανάμεσα στους παράγοντες. Η διαφορά είναι ότι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι τους ελέγχουν στο προσκήνιο ουσιαστικά συνεργάζονται στο παρασκήνιο. Να δώσω ένα παράδειγμα, μια Ανατολική Αττική, μια ΕΦΣΗ. Είναι φανερό. Και να κλείσουμε, κύριε Κουγιά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτό το πρόβλημα ποιο είναι? Αυτοί οι διαιτητές που εξελίσσονται είναι ουσιαστικά, κατά την κρίση μου εμένα με τα γεγονότα που παρατηρώ χρόνια και που τα εισπράττω στην ομάδα μου, είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της ίδιας λογικής του παρελθόντος. Δηλαδή, παίρνουμε ένα διαιτητή από μικρή κατηγορία,
Δεν τον δοκιμάζουμε αν είναι ικανός και έτοιμος. Τον δοκιμάζουμε αν θα μας κάνει τα κέφια. Αν μας κάνει τα κέφια, προάγει. Δεν μας κάνει τα κέφια, εξαφανίζεται. Προωθείται στην Β' Εθνική. Αν μας κάνει τα κέφια, προάγεται στην Π' Εθνική. Αν δεν μας κάνει, το θέμα ποιο είναι. Ότι μάλιστα, το ίδιο βρώμικο παρασκήνιο το οποίο υπήρχε στο παρελθόν, άρα, υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο περιβάλλον των ομάδων. Άρα μας περιγράφεται αυτό που λέει και ο Νίκος Γκομόλης, ένα σύστημα σάπιο. Ποιος το ελέγχει αυτό? Δηλαδή υπάρχουν πέντε παράγοντες οι οποίοι θέλουν να χειραγωγήσουν το ποδόσφαιρο και κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεκτα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους βάλει ένα φρένο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και όταν έρχεται η δικαιοσύνη και τους καταδικάζει, αλλά συνεχίζει το κύκλωμα να υπάρχει στο παρασκήνιο. Να σας πω έναν που είναι πρωταγωνιστής σε υπόθεση που εξελίσσεται τώρα. Υπάρχει μια ομάδα στην Super League, ο Λεβαδιακός συγκεκριμένα, που του άλλαξαν το όνομα. Λέγεται Μιχάλης Νικολόπουλος και εμφανίζεται ως Μιχάλης Ανδρέου και κάνει γενικό κουμάντο. Κύριε Κούγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινέα, ένα σχόλιο. Νίκο, ο κύριος Κούγιας έχει τη δική του οπτική και λέει αυτά με αποφάσεις, με υποθέσεις που είναι στη δικαιοσύνη, με παράγοντες. Απλά για να κάνει μαζί, είναι μια περιγραφή. Να κάνει μαζί το σχόλιο ο κύριος Κωνσταντινέα.